Ελάτε να τον ακούσουμε πρώτα τι έχει να μας πει για τη ζωή του και μετά θα μας τραγουδήσει βέβαια, έτσι. Θέλω να δούμε... Εγώ πιστεύω πάρα πολύ μέσα από τις φωτογραφίες. Αισθάνομαι ότι βλέπω πολλά, δηλαδή η φωτογραφία είναι μια στιγμή, αλλά εγώ σε αυτή τη στιγμή, που για κάποιους μπορεί να είναι αδιάφοροι, όχι για εσάς βέβαια, για κάποιον τρίτο, βλέπω έναν άντρα ο οποίος... Επειδή δεν ακούστηκε, το κοινό είπε είναι κούκλος. Λοιπόν, βλέπω έναν άντρα ο οποίος παρά τις δυσκολίες της ζωής του και της καθημερινότητάς του... Αυτό σίγουρα. Τι λένε, τι είπανε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Τι σου είπανε, τι σου είπανε. Τι σου είπανε, πες μου. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Α, ναι. Πολύ άντρας. Πολύ άντρας, είπανε. Α, πολύ άντρας, τον βλέπεις, πολύ άντρα. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν... Θέλω να σας πω ότι το κοινό σήμερα έχει ξεφυσαλώσει. Σχολιάζουν μαζί, πολύ άντρας. Κάνουν εκπομπή μόνοι τους, έτσι. Βλέπω έναν άντρα, λοιπόν, για να πω και εγώ τι βλέπω. Εσείς βλέπετε πολύ άντρας, πολύ αυτό, το είπαμε, τεράστιος. Να πω και εγώ τι βλέπω. Μην τολμήσεις κανένας και ρωτήσεις τη γυναίκα μου. Βλέπουμε, λοιπόν, έναν άντρα, ο οποίος, παρόλο που περνάει δύσκολα, αγροτική ζωή, φτώχεια, δυσκολίες, κακός μαθητής, δράμα στο σχολείο. Είχες και δυσλεξία από ό,τι διάβασα, ε. Είχες μια μορφή δυσλεξίας που εκείνη την εποχή που μεγάλωνες εσύ και στο χωριό, εδώ υπάρχει ειδικός τρόπος για τους ανθρώπους που έχουν δυσλεξία να μάθουν γράμματα, να μπουν στο πανεπιστήμιο. Την εποχή του Γιάννη, Κούτσουρο πρέπει να σε λέγανε. Όχι. Τούρνο. Αλλά... Όχι. Καλό παιδί, αλλά δεν τα παίρνει τα γράμματα. Ναι, ακριβώς αυτό λέγανε. Δεν τα παίρνει τα γράμματα. Καλός, αλλά δεν τα παίρνει. Δεν τα παίρνει τα γράμματα. Παρόλα αυτά όμως. Εγώ βλέπω, το είχε. Βλέπω έναν άντρα ο οποίος έχει μια σιγουριά για τον εαυτό του εκεί πάνω στο τρακτέρ που βγάζει τη φωτογραφία. Δηλαδή είναι σίγουρος, δηλαδή αισθάνεται ότι το έχει. Το έχω και εγώ και ο αδερφός μου από τα 6-7 χρόνια. Αν φανταστείς ότι στα 13 μου χρόνια, 14, φορτώναμε τώρα... Τα έχω πει, τα περισσότερα παιδιά την ξέρουν τη ζωή μου απ' έξω και ανακαλωτά όλα. Τα παιδιά που είναι εδώ, λοιπόν, αλλά για τον κόσμο που ίσως δεν ξέρει κάποια πράγματα. Ναι. Αν φανταστείς ότι 13-14 χρονών λέω στους γονείς μου ότι θα πάω να δουλέψω να βγάλω μεροκάματο δικό μου. Ξέρεις τι μεροκάματο ήταν. Φορτώναμε 30 τόνους λίπασμα το μεσημέρι, 30 τόνους λίπασμα το βράδυ, 7 άτομα στις αποθήκες της Ενώσεως. Oh. Εγώ ήμουν 13 χρονών. Το κάθε τσουβάλι ήταν 50 κιλό. Δηλαδή τώρα κάθομαι και σκέφτομαι, βλέπω το γιο μου, ας πούμε, τώρα που είναι 10 χρονών, ή βλέπω ένα παιδάκι που είναι 13-14 χρονών και είναι παιδάκι. Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά τον πατέρα μου να μου λέει ότι Γιάννη, θα με κάνεις ρεζίλι. Δηλαδή μην πας, ας πούμε, και λένε ότι μας έλειψε τίποτα από την οικογένειά μας, έτσι. Ναι. Απλά ήθελα να προσφέρω, ήθελα να είχα τα δικά μου χρήματα και εγώ και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ακόμα πιο πολύ ταλαιπωρημένος, γιατί αν φανταστείς ότι εγώ ήμουνα 6 χρονών, ας πούμε, και ο Τάσος 10, και αναλαμβάναμε χωράφια να ποτίσουμε. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα αυτά, είναι λίγο περίεργα αυτά. Αυτό είναι η σιγουριά που βγάζει τη φωτογραφία. Από ένα παιδί που σε τόσο μικρή ηλικία, πόσο να είσαι εκεί, δηλαδή. Ήσουν, πώς. Εκεί πρέπει να ήμουν 16 χρονών. 16 χρονών. 16 χρονών ήμουν εκεί. Και είσαι άντρας στα 16 σου. Δεν έχεις περιθώρια, μην δεν είσαι. Δεν έχεις περιθώρια. Όταν ασχολείσαι με την αγροτιά και καμιά φορά είναι αυτό που λέγαμε και πιο στο ερχομενό, ότι μια και λέγαμε για το πόσο κουράζεται ένας αγρότης και έχεις βλέψει, ας πούμε,
λέμε το ασφαλιστικό και βλέπεις τον αγρότη και δεν έχει βαρέα ένσημα και τρελαίνεσαι και λες είναι δυνατόν να μην έχει ο αγρότης βαρέα ένσημα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή τι. Δεν έχεις περιθώριο λοιπόν όταν η ζωή είναι τόσο σκληρή να μην γίνεις άντρας από νωρίς. Δεν έχεις περιθώριο. 15-16. Να σου πω κάτι όμως. Δεν ήταν όλα τα παιδιά του χωριού μας, έτσι. Δεν ήταν όλα έτσι. Κάποιες οικογένειες που είχαν περισσότερη ανάγκη ήταν έτσι. Και εμείς ήμασταν μία από αυτές τις οικογένειες. Το σχολείο το παράτησες. Δεν είχα καμιά τύχη. Κοίταξε, δεν είναι ότι δεν είχες τύχη, Γιάννη. Θα πρέπει να λάβεις πολύ σοβαρά υπόψη σου. Ότι διάβασα για τη δυσλεξία και επειδή έχω και εγώ ανθρώπους στην οικογένειά μου, όχι στην οικογένεια που έχω τώρα, συγγενείς μου, στενούς όμως, που έχουν δυσλεξία, είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα, το οποίο απλώς θέλει σωστή αντιμετώπιση. Εσύ ήσουν ένας πανέξυπνος άνθρωπος, πολύ ικανός, που δεν πήρες τη σωστή παιδεία για το συγκεκριμένο πρόβλημά σου. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν δυσλεξία είναι πάρα πολύ έξυπνοι, εξαιρετικά ευφυείς άνθρωποι. Αλλά άμα πας σε ένα σχολείο συμβατικό, που πρέπει να διαβάσεις ακριβώς όπως διαβάζουν τα υπόλοιπα παιδιά, δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσεις. Με τίποτα. Έτσι λοιπόν ήταν φυσικό, ήταν αδύνατο να προχωρήσεις. Και μάλιστα το έμαθα στα 25-26 χρόνια, έτσι. Τώρα είμαι 38, δηλαδή το έμαθα ας πούμε πριν 12-13 χρόνια. Ότι συμβαίνει αυτό, πολύ πιο μετά το στρατιωτικό, μπορεί να δει 27 χρονών. Το έμαθες τυχαία. Τυχαία, ναι. Πώς το έμαθες? Με ένα παιδί που είχε κάποια συμπτώματα, αυτός γνώριζε, εγώ δεν γνώριζα και μου εξηγούσε. Έγραφες δηλαδή το έψιλον σαν τρία. Δεν είναι μόνο αυτά, δεν είναι όλοι. Από ό,τι έμαθα μετά και ασχολήθηκα και το έψαξα βέβαια, δεν είναι όλες το ίδιο, όλες οι μορφές το ίδιο. Υπάρχουν κάποιοι που είναι σε πιο βαριά μορφή, κάποιοι πιο. Εντάξει, εγώ είχα μια μορφή δυσλεξίας, να το πω έτσι. Από τη μία διαβάζεις, από την άλλη ξεχνάς. Αυτό συμβαίνει. Ζαλίζεσαι. Δεν μπορεί να καταλάβεις. Πολλές φορές μάλιστα τα βάζεις με τον εαυτό σου γιατί λες, μα καλά, τι δεν καταλαβαίνω, ας πούμε. Τι μου συμβαίνει. Δηλαδή, ό,τι αφορά το κείμενο. Ναι. Εντάξει, ναι. Κάνω πάρα πολλά ορθογραφικά λάθη. Ναι. Πάρα πολλά. Mm-hmm. Συνήθως στην κουβέντα, στο λόγο, γίνεται πολλές φορές διακοπή του λόγου. Mm-hmm. Και αυτό είναι μέσα. Mm-hmm. Πολλές φορές άλλα θες να πεις και άλλα. Ξέρεις ότι γλώσσα. Πάρα πολλοί στάρ του Hollywood, καλλιτέχνες σημαντικοί, ήταν δυσλεκτικοί. Έχουν πει δε και για τον Einstein ότι ήταν δυσλεκτικός. αυτό δεν σημαίνει λοιπόν. Μπομπιάζε. αυτό δεν σημαίνει. δεν σημαίνει λοιπόν ότι αν κανείς είχε μεγαλώσει ένα άλλο περιβάλλον, γιατί όπως είπες το περιβάλλον που μεγαλώνουμε δεν το διαλέγουμε. Είχες την αγάπη, έτσι. Δεν είχες τις ανέσεις. Μπορεί να έχεις μια άλλη πορεία σε αυτό το θέμα. Θέλω λίγο να μου πεις για αυτή την πολυετή μάχη που έδωσες μέχρι να τα καταφέρεις. Γιατί αυτό είναι το δεύτερο μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα που μας έδωσες ήταν η απόφαση, η τόλμη. Η τόλμη του άντρα που λέει ότι δεν θα ζήσω έτσι εγώ, θα το παλέψω. Η συνέχεια όμως δεν ήταν καθόλου ρόδινη. Εντάξει, δεν γίνεται να είναι ρόδινη όταν φεύγεις ξαφνικά και λες τώρα τι επιλογές έχω. Μεγάλη μόρφωση δεν είχα. Το λύκειο δεν το είχα βγάλει να πω ότι θα μπω σε μια ιδιωτική επιχείρηση, να. Ίσως κάπου σε κάποιο γραφείο ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Το μόνο που μου έλυσε τα χέρια ήταν η τέχνη. Mm-hmm. Τέχνη όμως. Με όχι μεγάλες σπουδές. Ναι. Τότε λοιπόν, σαν διέξοδο, βρήκα την κομμωτική. Mm-hmm. Ήταν η μόνη τέχνη που θα μπορούσα να ακολουθήσω. Εν τω μεταξύ, έχω ένα χάρισμα ότι ό,τι πιάσουν τα χέρια μου θα το φέρουν εις πέρας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οτιδήποτε, θα πάρω ένα κομμάτι ξύλο, ας πούμε, και δεν μου έχει δείξει κανένας κάτι, ούτε πώς να ζωγραφίζω, ούτε πώς να κάνω γλυπτική πάνω σε οτιδήποτε. Σε κομμάτι βράχου, σε ξύλο, σε οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν. Ήξερα ότι θα πετύχω πάνω σε αυτό. Δεν υπήρχε δηλαδή περιθώριο αποτυχίας. Το ξέρω, το γνώριζα. Σου, δηλαδή ζωγραφίζεις και όλα. Ζωγραφίζω, ασχολούμαι λίγο με την γλυπτική. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δημιουργία γενικώς. Mm-hmm. Και τα υδραυλικά και αυτό δημιουργία.